Τον λόγο τώρα έχει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος, ο οποίος συμβαίνει να είναι θεολόγος και μεταπτυχιακός θεολογίας, διευθυντής του Γραφείου Αιρέσεων και Παραδοσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, με θέμα και ιατρός βεβαίως, το οποίο επί του παρόντος δεν μετράει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, την οποία δεν την αγνοούμε. Θέμα του, το διατρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας στην θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Έχετε τον λόγο, Πάτερ Παύλε. Σεβασμιότητη Άγια Χερής, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμή της αναθέσεως της παρούσης ομιλίας. Το θέμα μου έχει τίτλο «Το διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας στη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». Το πνεύμα του θρησκευτικού συγκριτισμού, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πανερέσεως του οικουμενισμού, μια φοβερής αιρέσεως που κυριάρχησε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, δεν περιορίστηκε μόνο σε διαχριστιανικό επίπεδο, αλλά σύντομα επεκτάθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και σε διαθρησκειακό. Το πρώτο άνοιγμα της Ορθοδοξίας προς τις άλλες χριστιανικές αιρέσεις επακολούθησε ένα δεύτερο άνοιγμα προς τις άλλες θρησκείες. Το διαθρησκειακό αυτό άνοιγμα, που επιδιώχθηκε με διμερείς και πολυμερείς διαθρησκειακές συναντήσεις και διαλόγους, αποτελεί έναν από τους ουσιοδέστερους στόχους του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Η δε προσπάθεια θεσμικής κατοχυρώσεως και συνοδικής αναγνωρίσεως των εν λόγω συναντήσεων και διαλόγων συνεχίζει να παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις κυριότερες επιδιώξεις της μελούσης να συνέλθει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Καταρχήν το θέμα αυτό είναι τεράστιο και φυσικά δεν είναι δυνατόν να το εξαντλήσουμε. Στα πρακτικά που θα εκδοθούν, προσεχώς, θα προστεθούν πολύ περισσότερα στοιχεία. Εδώ θα προσπαθήσουμε, μέσα στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να σκιαγραφίσουμε αδρομερώς, πολύ συνοπτικά και σε γενικές γραμμές, ορισμένες μόνο πλευρές του. Και πιο συγκεκριμένα, καταρχήν, θα καταδείξουμε πού και πώς εντάσσονται οι διαθρησκειακοί διάλογοι στη θεματολογία της εν λόγω συνόδου, διότι αυτό δεν καθίσταται αντιληπτό με μια απλή ανάγνωση των θεμάτων. Θα παρακάμψουμε όλο το κεφάλαιο της ιστορικής πορείας των διαθρησκειακών διαλόγων, δεν μας παίρνει ο χρόνος, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε εν ολίγης στη μεθοδολογία, στη στοχοθεσία, στη σχέση τους με το πανθρησκειακό όραμα της νέας εποχής και τέλος πώς η οικουμενιστική θεολογία που αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια των διαθρησκειακών διαλόγων κρίνεται υπό το φως της Ορθοδόξου θεολογίας και πατερικής μας παραδόσεως. Οι διαθρησκειακοί διάλογοι ως θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Όπως είναι γνωστό, η πρώτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που συνήλθε στο Σαμπεζί της Γενέβης το 1976 προχώρησε στην αναθεώρηση του καταλόγου των θεμάτων της πρώτης πανορθόδοξου διασκέψεως που συνήλθε στη Ρόδο το 1961. Από τα θέματα της διασκέψεως της Ρόδου επέλεξε μόνο 10 για να αποτελέσουν τη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ένα από αυτά, το τελευταίο κατά σειρά, αναφέρεται με ένα συγκεκαλυμμένο τρόπο στο διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας υπό την εξής διατύπωση. Συμβολή των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών και άρση των φιλετικών διακρίσεων. Στο θέμα αυτό δεν γίνεται βέβαια σαφής και ρητή αναφορά στους διαθρησκειακούς διαλόγους, ωστόσο στο ανακαινοθέν που εξέδωσε η πρώτη προσυνοδική, όπου γίνεται λόγος και στο τελευταίο αυτό θέμα,
διασαφίζεται με τον πλέον σαφέστατο τρόπο πώς θεωρούν τα μέλη της διασκέψεως ότι μπορεί να επιτευχθεί η εν λόγω συμβολή. Λέει λοιπόν η διάσκεψη, επιλέξει. Η διάσκεψη εκφράζουσα την επιθυμία της Ορθοδόξου Εκκλησίας να συμβάλλει εις την διαθρησκειακή συνεννόηση και συνεργασία διαυτής δε εις την απάλληψη του φανατισμού από πάσης πλευράς και τη ουτοτρόπος εις τη συμφιλίωση των λαών και επικράτηση των ιδεωδών της ελευθερίας και της ειρήνης εις των κόσμων προς εξυπηρέτηση του συγχρόνου ανθρώπου ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος απεφάσισε ενώπως η Ορθόδοξος Εκκλησία συνεργαστεί προς τούτο μετά των άλλων εκτός του χριστιανισμού θρησκευμάτων. Με άλλα λόγια δηλαδή η διάσκεψη πιστεύει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί και οφείλει να συμβάλλει στην επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών διαμέσου της διαθρησκειακής συνεννοήσεως και συνεργασίας η οποία βέβαια προϋποθέτει τις διαθρησκειακές συναντήσεις και διαλόγους. Το εν λόγω θέμα έτυχε περαιτέρω μελέτης και επεξεργασίας κατά την τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που συνήλθε στο Σαμπεζί της Γενέβης τον Νοέμβριο του 1986 επί τη βάση σχεδίου κειμένου που καταρτίστηκε το Φεβρουάριο του 1986 από Διορθόδοξο Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Στην τρίτη προσυνοδική έγινε μια προσπάθεια θεολογικής θεμελιώσεως και κατοχυρώσεως των διαθρησκειακών σχέσεων και διαλόγων επί οικουμενιστικών βάσεων. Αργότερα στην πέμπτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που έγινε και αυτή στο Σαμπεζί της Γενέβης τον Οκτώβριο του 2015 διαμορφώθηκε το τελικό προσυνοδικό κείμενο το οποίο παρεπέμφθη προς έγκριση στη μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο με ένα γενικότερο τίτλο ως εξής: «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν το συγχρόνο κόσμο». Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επικράτηση της ειρήνης, δικαιοσύνης, ελευθερίας, αδελφοσύνης και αγάπης μεταξύ των λαών και άρσην των φιλετικών και λοιπών διακρίσεων. Δηλαδή στο εν λόγω κείμενο, στο πρώτο κεφάλαιο παράγραφος 5, διασαφίζεται πώς νοείται και πώς βλέπουν οι συντάκτες του κειμένου ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτή η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες καλούνται, ανοίγω εισαγωγικά, να συμβάλλουν εις την διαθρησκειακή συνεννόηση και συνεργασία διαυτής δε εις την απάλληψη του φανατισμού από πάσης πλευράς και τη ουτοτρόπος εις την συμφιλίωση των λαών και επικράτηση της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι στο κείμενο της πέμπτης προσυνοδικής ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η ίδια ιδεολογία και η ίδια αντίληψη σχετικά με την αποστολή και το χρέος της Ορθοδόξου Εκκλησίας να συμβάλλει στην διαθρησκειακή συνεννόηση κτλ. Και όλα αυτά προφανώς μέσω των διαθρησκειακών συνεδρίων και διαλόγων. Βασικές δογματικές παραδοχές και σχέση των διαλόγων με τη νέα εποχή. Στα εν λόγω συνέδρια και συναντήσεις κυριάρχησαν καταρχήν δύο βασικές αντιλήψεις οι οποίες συν το χρόνο κατέστησαν βασικές και θεμελιώδεις δογματικές αρχές. Πρώτον, η αρχή του δογματικού πλουραλισμού και δεύτερον, η αρχή του δογματικού μινιμαλισμού. Με την πρώτη υιοθετείται και νομιμοποιείται η συνύπαρξη διαφορετικών δογμάτων και πίστεων. Σύμφωνα με αυτήν, καμιά θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια. Όλες οι θρησκείες, μαζί και η Ορθοδοξία, έχουν μέρος μόνο της αλήθειας. Οπότε όλες θα πρέπει να συνεισφέρουν το μερίδιό τους, ώστε η κάθε μια να εμπλουτίσει τις άλλες και να εμπλουτιστεί από τις άλλες. Με τη δεύτερη αρχή του δογματικού μινιμαλισμού, ελαχιστοποιούνται και αμβλύνονται οι μεταξύ των θρησκειών δογματικές διαφορές, ενώ καταβάλλεται
προσπάθεια να προβληθούν οι δήθεν ομοιότητες και τα μεταξύ αυτών κοινά στοιχεία, ώστε να μην μείνουν περιθώρια στην Ορθοδοξία να διεκδικεί την αποκλειστικότητα και την μοναδικότητα της σωτηρίας. Κυριάρχησε επίσης στους διαλόγους αυτούς το πνεύμα του ανθρωποκεντρικού ουμανισμού. Οι στόχοι και η μεθοδολογία των διαλόγων σφραγίστηκαν με ένα έντονο εγκοσμιοκρατικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Μέσα στο πνεύμα αυτό καλλιεργήθηκε η ιδέα ότι η προσέγγιση και ο διάλογος με τις άλλες θρησκείες αποτελεί μια αναγκαιότητα, προκειμένου έτσι να συστρατευτούν από κοινού σε μια κοινή μαρτυρία για το καλό του κόσμου, για να καταπολεμήσουν, όπως ισχυρίζονται, τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως ο πόλεμος, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η ανεργία, ο θρησκευτικός φανατισμός, η τρομοκρατία κτλ. Για να προωθήσουν την παγκόσμια ειρήνη, την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των θρησκειών στις σύγχρονες πολυθρησκευτικές κοινωνίες, την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών. Προς την κατεύθυνση αυτή και προς επίτευξη των παραπάνω στόχων υιοθετήθηκαν οι διαθρησκειακές συμπροσευχές, οι οποίες όμως ρητά απαγορεύονται από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί εν προκειμένου ότι στο κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής πουθενά δεν γίνεται λόγος για την ανάγκη απαγορεύσεως των συμπροσευχών, πράγμα που δείχνει ότι έστω και σιωπηρώς εγκρίνονται και προωθούνται. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα γενόμενοι διάλογοι, όπως απέδειξαν τα πράγματα, υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν και να προωθούν τα σκοτεινά σχέδια της νέας εποχής. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει στη συνέχεια και ο κύριος Μποζοβίτης. Θα ακούσουμε περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα. Επίσης, την ομογενοποίηση όλων των θρησκειών, προκειμένου έτσι να οικοδομηθεί το νέο θρησκευτικό μοντέλο της πανθρησκείας του Αντιχρίστου. Όπως είναι γνωστό, ο πρώτος και κύριος σκοπός της νέας εποχής είναι η δημιουργία των καταλλήλων προϋποθέσεων για την οικοδόμηση της νέας τάξεως πραγμάτων. Δηλαδή, η ενοποίηση της ανθρωπότητος, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και θρησκευτική, και η επίτευξη μιας παγκόσμιας κυβερνήσεως υπό την ηγεσία ενός νέου Μεσσία, ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα πολιτικός ηγέτης και θρησκευτικός της νέας παγκόσμιας θρησκείας, που θα προέλθει από την ομογενοποίηση και τον συγκερασμό όλων των θρησκειών του κόσμου. Αυτή είναι όμως την ιδέα της συγκριτιστικού τύπου ομογενοποίησεως της ανθρωπότητος που οραματίζονται οι σχεδιαστές της νέας εποχής, ομολογούν με δηλώσεις τους σε διαθρησκειακά συνέδρια και οι προτεργάτες του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Έχουν καταγραφεί πολλές τέτοιες δηλώσεις, τις οποίες βέβαια δεν μας παίρνει ο χρόνος, τις παρακάμπτουμε, στα πρακτικά θα μπουν και αυτές βέβαια, λόγω ελλείψεως χρόνου. Προχωρώ παρακάτω, η διαθρησκειακή οικουμενική θεολογία υπό το φως της Ορθοδόξου πατερικής θεολογίας. Ο Θεός των Εβραίων και του Ισλάμ. Με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του δογματικού πλουραλισμού και του δογματικού μινιμαλισμού, οι προτεργάτες των διαλόγων καλλιέργησαν την αντίληψη ότι όλες οι θρησκείες αποτελούν νόμιμες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου, ότι τόσο η Ορθοδοξία όσο και οι δύο άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ, πιστεύουν στον ίδιο Θεό και επομένως και σε αυτές υπάρχει σωτηρία. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ολόκληρη η δογματική διδασκαλία των δύο αυτών θρησκειών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βασική δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία δέχεται ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου, διότι μόνον αυτός είναι, ανοίγω εισαγωγικά, η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και διότι μόνο σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, κατά τον Απόστολο Παύλο, Κολασαΐς 2.9, δια του οποίου ελάβουμεν το πλήρωμα της ζωής,
κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβουμε. Ισχυρίζονται επίσης ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος προκειμένου έτσι να δοθεί η μαρτυρία της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεως. Τα πράγματα όμως απέδειξαν το εντελώς αντίθετο. Οι μεν αλλόθρησκοι δεν μετακινούνται από τις θέσεις τους ούτε στο ελάχιστο. Ενώ οι Ορθόδοξοι, μεταξύ αυτών δυστυχώς και πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και ακαδημαϊκοί θεολόγοι, παρασύρθηκαν σε πλάνες και έφτασαν στο σημείο να διατυπώνουν αιρετικές και βλάσφημες διδασκαλίες που ανατρέπουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το επιχείρημα της ειρήνης. Προβλήθηκε ακόμη το επιχείρημα ότι οι διαθρησκειακές συναντήσεις είναι αναγκαίες για να συμβάλλουν στην επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης. Στο κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής γίνεται λόγος περί ειρήνης στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Περί ειρήνης και δικαιοσύνης» και στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Η ειρήνη και η αποτροπή του πολέμου». Στα κεφάλαια αυτά γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν οι περί ειρήνης βιβλικές και πατερικές αναφορές με την κοσμική του σημασία, προκειμένου έτσι να δικαιολογηθεί ο ρόλος της Εκκλησίας στην αποτροπή του πολέμου και στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Ωστόσο, ο όρος ειρήνη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει χαρισματικό περιεχόμενο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από την κοσμική σημασία που αποδίδεται σε αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί την ειρήνη καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, οι αιματοχυσίες και τρομοκρατικές ενέργειες δεν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά όμως είναι επακόλουθα της αμαρτίας και της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό και τότε μόνο θα εκλείψουν όταν ο άνθρωπος επιστρέψει εν μετανοία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και φυλάξει το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία υποδεικνύει μεν τον τρόπον της θεραπείας του κακού, δεν μπορεί όμως να μεταβληθεί σε έναν εγκόσμιο ειρηνευτικό οργανισμό, ούτε είναι δυνατόν να εγκλωβιστεί σε εγκόσμιους ρόλους, διότι τότε μοιραία εγκοσμικεύεται και εκφυλίζεται, χάνει τη σωτηριολογική της αποστολή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός που σκοπό έχει να προσλάβει και να θεώσει τον κόσμο και όχι να γίνεται η ίδια κόσμος. Αποστολή της Εκκλησίας είναι να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με τον Θεό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ειρηνεύσουν και οι άνθρωποι στη συνέχεια μεταξύ τους. Να προσφέρει τον Χριστό, τον μόνον ειρηνοποιό, ο οποίος είναι η ειρήνη ημών κατά τον Απόστολο Παύλο, Εφεσίους 2:14, κατά τον Απόστολο. Εξάλλου και ο ίδιος ο Χριστός την αντιδιαστέλει από την κοσμική ειρήνη. Ειρήνη την εμήν δίδουμε ημήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδουσι, εγώ δίδουμε ημήν. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε κατενόησαν την αποστολή τους όπως την κατανοούν σήμερα οι οπαδοί των διαλόγων. Ουδέποτε διανοήθηκαν να συμμαχήσουν και να συνεργαστούν με άλλες θρησκείες και αιρέσεις για να υπηρετήσουν μια κοσμικού τύπου παγκόσμια ειρήνη, έχοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους του Κυρίου. Επικαλείται ακόμη το κείμενο, πρώτο κεφάλαιο, παράγραφος 6, το βιβλικό χωρίο του Αποστόλου «Θεού εσμέν συνεργεί», Α Κορινθίους 3:9, για να θεμελιώσει βιβλικά την ανάγκη συνεργασίας της Εκκλησίας μεθόλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, των αγαπώντων την αληθή ειρήνη, επαγαθό της ανθρωπίνης κοινωνίας, επί τοπικού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Προφανώς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους καλής θελήσεως, εντός εισαγωγικών, συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι κάθε θρησκεύματος. Ωστόσο, το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου ερμηνεύεται μόνο σε καθαρά εκκλησιολογικά πλαίσια και ουδέποτε βεβαίως σε πλαίσια διαθρησκειακά. Συνεργασία σε διαθρησκειακό επίπεδο με βάση το Λόγο του Θεού ούτε δυνατή είναι ούτε επιτρεπτή, διότι πώς είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με τις άλλες θρησκείες που βρίσκονται στο σκότος της πλάνης χωρίς να προσκρίσουμε στον θεόπνευστο Λόγο του Αποστόλου
Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, τις γάρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς σκότος, Β' Κορινθίους 6.14. Δηλαδή, ποια επικοινωνία και κατά συνέπεια ποιας μορφής συνεργασία μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός της Ορθοδοξίας και του σκότους των διαφόρων αιρέσεων και θρησκειών. Τελειώνω. Ασφαλώς καμία. Οι σημερινοί οικουμενιστές δυστυχώς αγνοούντες και διαγράφοντες θεληματικά τις παραπάνω διδασκαλίες του Αποστόλου Παύλου και τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων και την ιδία διδασκαλία ζητούντες στήσε, τη διδασκαλία του Θεού χεπετάγησαν. Οραματίζονται μια κοσμικού τύπου ειρήνη με τους αιρετικούς και αλλοθρήσκους, στην οποία τον ενωσικό σώμα του παπισμού και των άλλων αιρέσεων και θρησκειών δεν θα αποτέμνεται, ούτε το στασιάζον θα χωρίζεται, αλλά θα εναρμονίζεται με το υγιές εκκλησιαστικό σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επικαλείται ακόμη το κείμενο, κεφάλαιο Α, παράγραφος 6, το μακαρισμό του Κυρίου. Μακάρι η ειρηνοποιή. Ωστόσο, το έργο των ειρηνοποιών, τους οποίους εδώ μακαρίζει ο Κύριος, δεν έχει καμιά σχέση με τις προσπάθειες καταλλαγής που καταβάλουν οι οικουμενιστές μέσα στα πλαίσια των διαθρησκειακών συναντήσεων και διαλόγων. Οι ειρηνοποιοί για τους οποίους εδώ ομιλεί ο Κύριος είναι οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συμφιλιώσουν τους ανθρώπους με τον Θεό. Ο άνθρωπος υποδουλωμένος στα πάθη και στην αμαρτία βρίσκεται σε κατάσταση έχθρας με τον Θεό και έχει ανάγκη καταλλαγής και συμφιλιώσεως, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου. «Ή γάρ εχθροί όντες κατηλάγημεν τον Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού». Ρωμαίος 5.10. Όταν δε επιτευχθεί αυτή η καταλλαγή δια της πίστεως, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει το αγαθόν της ειρήνης. «Δικαιωθέντες ούν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεό δια του Κύριου ημών Ιησού Χριστού». Ρωμαίος 5.1. Αυτό δε ακριβώς το έργο της καταλλαγής επιτυγχάνεται μόνο εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ποτέ μέσα στον χώρο της αιρέσεως, ούτε βεβαίως σε συνεργασία με άλλες θρησκείες. Πέραν αυτού, η ειρήνη δεν είναι πάντοτε επενετή, ούτε ο πόλεμος πάντοτε κακός. Υπάρχει κακή ειρήνη όταν συμβιβαζόμαστε με την πλάνη και προδίδουμε την πίστη, και καλός πόλεμος, για τον οποίο ομιλεί ο Χριστός. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί της γης. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχηραν. Ήλθον καρδικά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού κτλ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει. Ού γαρ πανταχού ομόνια καλών και επί του πύργου εκείνου της Βαβέλ κτλ. Στο κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής γίνεται επίσης λόγος για τη συμφιλίωση των λαών, επικράτηση της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Αλλά στους μέχρι τώρα διαλόγους προβλήθηκε το ιδανικό της ειρηνικής συνύπαρξης και συμφιλιώσεως των λαών και των θρησκειών. Η Ορθοδοξία ουδέποτε αρνήθηκε τη συνύπαρξη και την συμβίωση με ανθρώπους διαφορετικών πίστεων, έχοντας υπόψη το λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους, «Ή δυνατόν το εξ ημών, με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». 12.8. Το ιδανικό της ειρηνικής συνυπάρξεως όμως καθίσταται αδύνατον, διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το λόγο του Κυρίου. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν» και το λόγο του Αποστόλου. «Πάντες οι θέλοντες ζήν ευσεβώς, εν Χριστώ ζήν διωχθήσονται». Β' Τιμόθεο 3.14. Δηλαδή, είναι αδύνατον ο πιστός που πραγματικά θέλει να ζήσει την εν Χριστώ ζωή να αποφύγει το διωγμό και να συμβιώσει ειρηνικά με τον κόσμο της απιστίας και της αποστασίας, διότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο το απέκτησε ο Χριστός ως νόμο πνευματικό. Συμπεράσματα. Περαίνοντας και συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Ήδη από την πρώτη Πανορθόδοξη της Ρόδου το 1961 δρομολογείται το διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας. Αργότερα στην πρώτη προσυνοδική το θέμα των διαθρησκειακών γίνεται και γενικότερης διαθρησκειακής συνεργασίας προγραμματίζεται να αποτελέσει ένα από τα 10 θέματα της μελούσης συνόδου. Δεύτερον, οι προσυνοδικές αποφάσεις των Α και Γ προσυνοδικών, επί τη βάση των οποίων οι διαθρησκειακοί διάλογοι και συναντήσεις καθιερώνται πλέον ως θεσμούς στη ζωή της Εκκλησίας, σε καμιά περίπτωση και επουδενή λόγο μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν την επίσημη θέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, ως να είχε ήδη προγραμματοποιηθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος,
και ως να είχε ήδη εγκρίνει τις εν λόγω προσυνοδικές αποφάσεις, είναι για πέρα ξένη προς την πατερική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αποτελούν εν τέλει εμπαιγμού του συνοδικού θεσμού και μεταβάλλουν τη μέλουσα να συνέλθει σύνοδο σε θέατρον εντυπώσεων. Τρίτον, οι διαθρησκειακοί διάλογοι και συναντήσεις με κανένα τρόπο δεν μπορούν να δικαιωθούν ούτε μπορούν να θεμελιωθούν στην Αγία Γραφή και στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία. Τέταρτον, η πείρα των μέχρι τώρα διαλόγων απέδειξε την πλήρη χρεοκοπία τους. Παρά την πληθώρα των μέχρι τώρα γενομένων διαλόγων, ο Ισλαμικός φανατισμός όχι μόνο δεν καταστέλλεται, αλλά γιγαντώνεται όλο και περισσότερο, όπως αποδεικνύεται από τον επί 5 χρόνια πόλεμο στη Συρία, τον πόλεμο στο Ιράκ και τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα τρομοκρατίας απότοκα του Ισλαμικού φανατισμού. Μέχρι χθες είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες. Επίσης, το επιχείρημα της δίθεν μεταδόσεως του χριστιανικού μηνύματος προσελκύσεως των Ορθοδόξων στην Ορθοδοξία αποδείχθηκε χήμερα και απάτη. Οι μετέχοντες στους μέχρι τώρα γενομένους διαλόγους δεν μπόρεσαν δυστυχώς να μεταφέρουν ανώθευτη χριστιανική Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά ούτε και να προσελκύσουν έστω και ένα ολόθρησκο. Αντίθετα, μάλιστα, έφτασαν στο αξιοθύνητο κατάντημα να παρασυρθούν σε πλάνες και αιρέσεις και να διατυπώνουν βλάσφημες δηλώσεις, σκανδαλίζοντας τον πιστό λαό του Θεού, παρασύροντας την πλάνη τους ασθενείς και προκαλούντας έτσι μεγίστη πνευματική φθορά του Ορθοδόξου φρονήματος. Θα κλείσω με τα σοφά και χαριτωμένα λόγια του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, ο οποίος, αναφερόμενος στον οικουμενισμό και τους διαλόγους, έλεγε τα εξής: «Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους πρόκνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα και να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι». Σε άλλη συζήτηση που είχε με κάποια πρόσωπα όταν έμαθε για τη σύγκληση της πρώτης προσυνοδικής, έλεγε τα εξής: «Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει. Θα φύγει η παράδοση και θα μείνει η παράβαση. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Είναι σαν να βγάζουμε από το σπίτι ένα τούβλο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι δεν παθαίνει τίποτε το σπίτι, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν νερά, βγαίνει κι άλλο τούβλο κι άλλο και στο τέλος το σπίτι γίνεται ερείπιο». Ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Ευχαριστούμε και εμείς τον πατέρα Παύλο, ο οποίος μας έδωσε το πλαίσιο αυτού του διαθρησκειακού ανοίγματος.